Κύριε Καρπόπουλε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο Κρήτης. Θέλουμε ως ειδικός αναλυτής στα ελληνοτουρκικά ένα πρώτο σχολιασμό από τις χθεσινές εκλογές στην Τουρκία και κατά πόσο αυτό το αποτέλεσμα θα επηρεάσει από εδώ και στο εξής τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι ο Ερντογάν θα εκλεγεί στο δεύτερο γύρο. Έχουμε τη μεγάλη διαφορά που έχουν οι δύο υποψήφοι στον πρώτο γύρο, 49% και κάτι ο Ερντογάν, 44% ο Κιλιτζάρογλου. Έχουμε το γεγονός ότι πλειοψηφεί στη Βουλή η συμμαχία υπό το κόμμα ΑΚΕΠ που είναι το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε σαν δεδομένο ότι θα έρθει στην... θα κερδίσει το δεύτερο γύρο ο Ερντογάν. Ως προς τα ελληνοτουρκικά, δεν βλέπω να αλλάζουν τα δεδομένα των περιφερειακών και διεθνών επιλογών της Τουρκίας. Δηλαδή, η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί και είναι οριοθετημένη. Υπό την έννοια ότι οι Αμερικανοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους Κούρδους στη Συρία και στο Ιράκ. Δεν δίνουν τις εγγυήσεις που ζητούν οι Τούρκοι ότι το κουρδικό αντάρτικο στη Συρία δεν θα απειλήσει την ασφάλεια της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Η Τουρκία αναζητά εγγυήσεις για την ασφάλειά της από τη Ρωσία και το Ιράν που μεσολαβούν για να γίνουν απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Συρία. Άρα δεν μπορούν οι Αμερικανοί να δελεάσουν τους Τούρκους ώστε να μην τους δημιουργούν προβλήματα, προσφέροντάς τους την συμμετοχή σε μια κοινή εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι ένα σχήμα λίγο προθύστερο. Δηλαδή, πρώτον, οι Τούρκοι πολύ δύσκολα θα αποδέχονταν να σιωπήσουν μπροστά στη στήριξη των Αμερικανών στους Κούρδους, ένα. Δύο, για να έχουν κάποια συμμετοχή και να προσδοκούν κέρδη από την εκμετάλλευση της ενέργειας, της υποθαλάσσιας ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να έχουν λυθεί δύο προβλήματα, το Παλαιστινιακό και το Κυπριακό. Και το καθένα από τα δύο, όπως βλέπετε, δεκαετίες τώρα δεν γίνεται κάποιο βήμα. Άρα η Τουρκία δεν θα κατεβάσει ουσιαστικά την πίεση που ασκεί στην Ελλάδα για μια διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης από την αποστρατιωτικοποίηση της γκρίζες ζώνες, της θαλάσσιες ζώνες. Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα οποία δεν τα έφτιαξε ο Ερντογάν, διαμορφώθηκαν την τελευταία 30ετία. Κύριε Βαρδάκη, πρέπει να το πούμε αυτό για να το ακούσουν και οι αγορατές μας. Η στήριξη των Κούρδων από τους Αμερικανούς χρονολογείται από το 1990, όταν μπήκε ο Σαντάμ στο Κουβέιτ και οι Αμερικανοί ετοίμαζαν την καταιγίδα της Ερήμου. Τότε έπαιξαν το χαρτί της αυτονομίας των Κούρδων του Βορείου Ιράκ και από τότε έσπασε η εμπιστοσύνη μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Λέτε ότι αυτή είναι και μια πάγια εθνική θέση των Τούρκων, έτσι. Δεν είναι του Ερντογάν ή πιθανόν άλλων πολιτικών αρχηγών. Όχι, είναι εθνική θέση και άρα δεν υπάρχει ανταλλαξιμότητα. Δηλαδή δεν είναι πάρτε ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και βρείτε τα με τους Έλληνες και πίεση προς αυτή την κατεύθυνση από πλευράς Αμερικανών. Οι Τούρκοι αναρωτιόνται πώς να επενδύσουν στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει λυθεί το Παλαιστινιακό και χωρίς να έχει λυθεί το Κυπριακό. Αποκλείεται ο τρίτος ακροδεξιός, ο Σινάν Ογάν, που πήρε το 5,20% να διαθέσει το ποσοστό του στον Κιλιτζάρογλου. Δεν νομίζω, γιατί η συμμαχία του Ερντογάν περιέχει και το ακροδεξιό κόμμα των Γκρίζων Λύκων, το εθνικιστικό κόμμα του κ. Μπαχτσελή. Mm-hmm. Δηλαδή, να υποθέσουμε ότι αυτοί οι ψήφοι θα πάνε σε ένα συγγενές κόμμα. Τώρα θα μου πείτε, ακροδεξιό θεωρείται και με κριτήρια ευρωπαϊκά και το κόμμα της Αξενέρα, αλλά εντάξει. Τι πήγε, λέτε, λάθος με τις δημοσκοπήσεις στην Τουρκία? Τι δεν έλαβαν υπόψη τους και όλες διαψεύστηκαν εν τέλει? Πρέπει να μην έλαβαν υπόψη τους ότι η αξιοπιστία του συνασπισμού της αντιπολίτευσης ως εναλλακτικής λύσης ήταν περιορισμένη. Ο κοινός παρονομαστής που ένωνε τα 6 κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν να φύγει ο Ερντογάν.
Δεν υπήρχε ούτε η αξιοπιστία μιας εναλλακτικής ατζέντας, ούτε η σιγουριά για μια σταθερότητα. Μάλιστα είχε και στο προεκλογικό του πρόγραμμα η αντιπολίτευση είχε τη δέσμευση να εγκαταληφθεί το προεδρικό σύστημα και να γυρίσουν στο κοινοβουλευτικό. Πράγμα που θυμίζει αστάθεια, που θυμίζει κυβερνήσεις που κρατούσαν λίγους μήνες και που δεν είναι ό,τι χρειάζεται στην Τουρκία σήμερα. Το αποτέλεσμα το χθεσινό λέτε ότι θα επηρεάσει τις ελληνικές εκλογές, γιατί οι επαναληπτικές στην Τουρκία θα γίνουν μετά από 15 ημέρες. Μια εβδομάδα μετά τις ελληνικές εκλογές. Μετά τις ελληνικές. Άρα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή που έχουμε τις ελληνικές, λέτε θα έχουμε κάποιο επηρεασμό? Δεν νομίζω. Δεν θα επηρεάσουν. Θα είχαμε επηρεασμό στο βαθμό που είχε άμεσες επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχει κατεβάσει τους τόνους ο Ερντογάν προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να εκλειφθεί για ως de facto παρέτηση από την ουσία των διεκδικήσεων. Κατεβάζει μεν τους τόνους, αλλά από ό,τι βλέπετε τα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά. Κύριε Καπαπούλε, σας ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο σας αυτό για το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών. Και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Yes.